7η αγωνιστική, όπως είπαμε. Δύο νίκες μετράει ο Κεραυνός Αγγελοχωρίου, 4 ο Παύλος Μελάς, καμία ισοπαλία στην σύντομη προϊστορία των τελευταίων χρόνων. Ενώ να αναφέρουμε και τις δεκάδες των ομάδων, από τη μία ο κύριος Σαμανατήρης έχει κατέβει με τους Μαλαμίτρα, Χανά, Βασιλιάδη, Κατσόγλου, Σαραγιώτη, Αμαρίλντο, Κλέο, Νταντάμι, Γιουκούδη, Κωνσταντίνου και Πανιτσίδη. Ενώ υπάρχει τραυματισμός ποδοσφαιριστή, ο Ιωτατής νομίζω πως είναι, ο Κύπριος εθνικός του Παύλου Μελά. Ενώ από την άλλη πλευρά ο κύριος Τσάρτσαλης έχει κατέβει με τους Καρυπίδη στα κολπός δεξιά και ο Μουρτζόγλου αριστερά, Μυρίδη, Πλήκα, Χατζηχαριστός στο κέντρο της άμυνας, Τσολαρίδη και Μεμά τα δύο αμυντικά χαφ. Ενώ από εκεί και πέρα σταμάτης δεκάρι, στα πλάγια Ιωαννίδης Γιωτατής και κορυφή ο Ρωμίλος Παπαγαθονίκου. Αμαρίλντο τρέχει ο Μεμά, καθαρό το τάκλινγκ του. Κάθετη πάσα του Ιωαννίδη για τον Παπαγαθονίκου, με τον Μαλαμί μπλοκάρει ο goalkeeper του Κεραυνού τον Ιωτατή. Για να δούμε αν θα προλάβει ο Κύπριος. Προλαβαίνει σέντρα στο ύψος του πέναλτι με το στήθος ψύχρεμα στον Μαλαμί, ενώ υπάρχει μπλοκάρισμα της μπάλας από τον έμπειρο τερματοφύλακα του Κεραυνού Αγγελοχωρίου. Μπαγιά για τον Πανιτσίδη, ο οποίος κοντρολάρει Γιουκούδης στο ύψος της μεγάλης περιοχής, στο σουτ και η μπάλα στα χέρια του Καρυπίδη. Νομίζω η πρώτη τελική καθαρή του παιχνιδιού. Κεφαλιά του Πανιτσίδη, Αργυρίου, χάνει την μπάλα ο Αμαρίλντο. Ιωτατής βγάζει πολύ ωραία πάσα για τον Παπαγαθονίκου. Πλασάρει αυτός και το 0-1. 0-1 με τον Ρωμίλο Παπαγαθονίκου για τον Παύλο Μελά, μετά από την έξοχη κάθετη πάσα τρύπα του Δημήτρη Ιωτατή, ο οποίος δικαιούται το μισό γκολ αναμφίβολα. Βλέπουμε εδώ τους παίκτες του Παύλου Μελά όλοι προς τον Γιάννη Τσάρτσαλη να τον αγκαλιάσουν. 0-1 λοιπόν με τον Ρωμίλο Παπαγαθονίκου. Στο 31ο λεπτό αυτό το γκολ. Μισό γκολ του Δημήτρη Ιωτατή πάντως, η αλήθεια να λέγεται. Σε οργανωμένη επίθεση ο Παύλος Μελάς. Ιωαννίδης ψάχνει τον Παπαγαθονίκου, ο οποίος θέλει να κρατήσει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Παίζει με πλάτη τώρα. Ιωτατή στο μακρινό το σούτι, μπάλα out. Ιωτατή, τέλος στο πρώτο μέρος. 0-1 για τους Σταυροπολίτες. Ένα γενικά ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, με αρκετές δυνατές μονομαχίες, με ρυθμό πάντως, με τον Παύλο Μελά βέβαια να αξιοποιεί καλύτερα τις ευκαιρίες που του δόθηκαν. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγη ώρα για την περιγραφή του δευτέρου μέρους. Για Βούρογλου, Ιωαννίδης βγάζει για τον Σταμάτη, ο οποίος τσιμπάει την μπάλα, φάτσα κάρτα με το τέρμα, τελικά σώζει σε κόρνερ εκεί ο Νταντάμις, ο οποίος λέει το συμπαίδι του να την διώξει την μπάλα. Τελικά δεν είναι κόρνερ, άουτ είναι τελικά. Αργυρίου σε αυτό το φάουλ, κεφαλιά προς τα πίσω, η μπάλα κοντράρει και φεύγει. Τελικά κόρνερ για τον Κεραυνό Αγγελοχωρίου. Μπάλα σε πλάγιο για τους γηπεδούχους. Το παιχνίδι συνεχίζεται όμως, ένα μακρινό σουτ, την μπάλα στα χέρια του Καρυπίδη. Με αντίθετο πόδι, Νταντάμις, φάουλ για τον Κεραυνό Αγγελοχωρίου. Απευθείας πάει τελικά, Καρυπίδης διώχνει και η κεφαλιά στη συνέχεια περνάει out. Να λοιπόν ευκαιρία για τον Κεραυνό Αγγελοχωρίου, η πιο καλή στο δεύτερο ημίχρονο. Καρυπίδης, Νταντάμις, περνάει μπάλα το τείχος και βγάζει ο Καρυπίδης. Ακυμπάλα πέρασε από το τείχος μέσα. Ο Τάσος Καρυπίδης έβγαλε τελικά το σουτ του Νταντάμι. Γυρνάει πίσω στον Αμυρίδη. Γεροντίδης, η μπάλα φτάνει στο Σταμάτη, πλασέ του Σταμάτη και η μπάλα στα δίχτυα. 0-2 με τον Αντώνη Σταμάτη. Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Παύλος Μελάς καθαρίζει το παιχνίδι με τον πρώτο του σκόρερ, τον Αντώνη Σταμάτη, στο πρωτάθλημα. 0-2 στο 80 της αναμέτρησης. Βόλα στον Κεραυνό Αγγελοχωρίου, ο οποίος πίεσε μέχρι τέλους για την ισοφάριση, δεχόμενο βέβαια τον γκολ
Στο 80 λεπτό, τέλος αναμέτρησης 0-2. Ο Παύλος Μελάς κερδίζει τον Κεραυνό Αγγελοχωρίου. Μια μεγάλη νίκη μέσα σε μια δύσκολη έδρα. Η πρώτη ήταν για τον Κεραυνό Αγγελοχωρίου στο γήπεδό του με 0-2. Εμείς σας αποχαιρετούμε εδώ από το γήπεδο του Αγγελοχωρίου και ανανοούμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα από τα γήπεδα της ΕΠΣ Μακεδονίας.